Χάρης Μιχαλόπουλο. Γεια σας φίλοι και φίλες, όπως ακούσατε με το νέο σήμα άλλη μία αφύλακτη διάβαση, άλλη μία εκβαθέων εξομολόγηση όπως γίνεται εδώ και 8 χρόνια. Ο αποψινός καλεσμένος, ο κύριος Μανώλης Μπεντουβάς, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να έρθει, κάποια ξαφνική αδιαθεσία ή και σοβαρότερο ίσως ένα άλλο κόλλημα τον έχουν μακριά από κοντά μας. Έχουμε την άλλη Τρίτη, διότι ο κ. Μπεντουβάς είναι και υποψήφιος πρόεδρος στην Παγκρίτια Ένωση, αλλά και πάνω απ' όλα είναι αδερφός του Κώστα Μπεντουβά, του διαγραφέντος από το Πασόκ βουλευτού και πρώην υπουργού, και ακόμη φυσικά είναι της μεγάλης οικογένειας των Μπεντουβάδων, όπου έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στην ξενική κατοχή, στη φασιστική και ναζιστική κατοχή στην Κρήτη. Φίλοι και φίλες, μαζί λοιπόν, εγώ και εσείς, εσείς και εγώ, όπως έχει συμβεί πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, σε μια εκβαθέων εξομολόγηση. Ο θόρυβος για τον Οτσαλάν συνεχίζεται και θα συνεχιστεί έως την ημέρα της δίκης με διάφορα σκαμπανεβάσματα, για να έχουμε βέβαια το σίγουρο αποτέλεσμα της θανατικής καταδίκης. Άλλο τώρα εάν η Τουρκία για πολλούς και επικείους λόγους και για το βασικότερο λόγο ότι δεν θα θελήσει να κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να θανατώσει, να κρεμάσει τον Οτσαλάν λόγω της προσδοκίας της να ενταχθεί στην κοινότητα, θα τον αφήσει βέβαια σε κάποια φυλακή να σαπίζει με τον τρόπο που μόνο οι Τούρκοι ξέρουν να αφήνουν τους φυλακισμένους να σαπίζουν. Βέβαια τα της Ελλάδος είναι γνωστά για τις πράξεις και παραλήψεις οι οποίες έγιναν μέχρι σημείο προδόσεως, προδοσίας, μέχρι σημείου βλακείας μπορούσε να πει κανείς. Γνωστά και δεν θα ήθελα εδώ να τα επαναλάβω. Βέβαια εντύπωση, δυσμενή εντύπωση, άσχημη εντύπωση, περίεργη εντύπωση έκανε η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα πρέπει να καταδικάσει το κίνημα των Κούρδων για την ελευθερία τους, το περίφημο ΠΚΚ. Φίλοι και φίλες, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε ένα πολύ μεγάλο πολιτικό λάθος. Αλίμονο αν αυτή η χώρα η οποία δεινοπάθησε κάθε φορά από τις ξένες αυλές ή από τις ξένες καταστάσεις, κάθε φορά δεινοπάθησε από τα ξένα συμφέροντα ή από τα ξένα κινήματα, από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Για να τα θυμηθώ, τα έγραψα και στην Ελεύθερη Ώρα, από την εποχή της αρχαίας Ελλάδος, όταν οι Πέρσες έκαναν επεμβάσεις εδώ στα εσωτερικά μας και είχαμε διάφορες εφιαλτικές καταστάσεις και διάφορες προδοσίες. Όταν αργότερα με το Βυζάντιο είχαμε τα ίδια από τις ξένες καταστάσεις και από ξένους υπηκόους οι οποίοι είχαν εισβάλει στο Βυζάντιο παίζοντας τον ένα ή τον άλφα ρόλο, τον βήτα ρόλο, και πληρώνοντας τελικά το Βυζάντιο αυτές τις καταστάσεις. Όταν αργότερα μέσα στα χρόνια της δουλείας και του αγώνα πάλι από τους ξένους υποφέραμε, πάλι από διάφορα κινήματα απελευθερωτικά εντός εισαγωγικών, τα οποία τόλμησαν κάποιοι μέσα στον τόπο χωρίς να έχουν ουσία και χωρίς να έχουν περιεχόμενο ότι μπορούσαν να επικρατήσουν, και τα πλήρωσε πάλι ο τόπος. Όταν οι ξένοι έβαλαν και δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας,
όταν οι ξένοι έβαλαν για να φύγει ο Όθωνας, όταν αργότερα μας έβαλαν το 40-44 να δημιουργηθούν εδώ οι καταστάσεις οι οποίες τράβηξαν μέχρι το 49, όταν δολοφόνησαν οι Εγγλέζοι τον Μπόλκ. Και εδώ δημιουργείται ένα ερώτημα, ένα δημόσιο ερώτημα. Τότε υπουργός των εξωτερικών της Αμερικής, όπου υπήρχε ο ανταγωνισμός των Αμερικανών και των Εγγλέζων σε αυτόν τον τόπο, ήταν ένας κύριος James Burns. Ρωτάμε τον σημερινό υπουργό, τον σημερινό πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα, είχε κάποια συγγένεια, κρατάει από αυτό το όνομα, από τον τότε υπουργό των εξωτερικών James Burns? Διότι στα τελευταία γεγονότα, με τον Τσαλάν, με τις κένειες, με τις προδοσίες, με τους πρέσβεις, με τις ανακατοσούρες που έγιναν, γνωστά τα γεγονότα, δεν τα επαναλαμβάνω, ο κύριος Burns έπαιξε τον πρώτο ρόλο και του σκηνοθέτη και του παραγωγού, με αποτέλεσμα να βγάλουν οι νέοι άνθρωποι εκείνον τον καταπληκτικό τίτλο που έγραψαν όλες οι εφημερίδες, ότι ήταν ίσως ο πρώτος τίτλος της εβδομάδος, ότι ο κύριος Burns κινείται στη χώρα όπως ο τράγος μέσα στις γίδες. Λοιπόν, τι θα περιμέναμε όμως περισσότερο από την Αμερική, όταν αυτός ο λαός, ο περίφημος αυτός λαός της ελευθερίας, ο λαός ο οποίος ακουγότανε μέχρι αρκετά χρόνια πριν, αλλά και λίγο καιρό ας το πούμε πριν, ότι είναι συντηρητικός λαός, ότι είναι λαός οικογενείας, όταν ο λαός αυτός απαγορεύει τις πορνοτενίες στον χώρο του, όταν ο λαός αυτός κάνει φοβερή λογοκρισία στις ταινίες του κινηματογράφου που μπορεί να έχουν μια ευβία ερωτική σκηνή, ανέχθηκε όλο αυτό το σκάνδαλο για τον πρώτο πολίτη όχι μόνο της χώρας του, αλλά και τον πρώτο πολίτη της Αμερικής, αλλά όχι μόνο και της Αμερικής, και λέω χώρας του εννοώ την, εκεί από που βγήκε, από εκεί που κυβέρνησε, από εκεί που τον έκανε κυβερνήτη, μετά πήγε στην έγινε το σύνολο της Αμερικής, της ανθρωπότητος, του πλανήτη ολόκληρου. Ο Κλίντον, ο περίφημος πλανητάρχης, να είναι ανακατεμένος σε κάποιες σαθρές υποθέσεις ερωτικές, λες και μέσα στο σύνολο των δυνατοτήτων του δεν μπορούσε ακόμη να εξασφαλίσει, φτάνουμε και μέχρι εκεί, ένα ευπρεπή εξωσυζυγικό δεσμό. Αυτός ο κύριος έδωσε ένα υψηλό παράδειγμα εντός εισαγωγικών για την ανθρωπότητα, για τους ελεύθερους ανθρώπους και πώς θα μπορέσουν αυτές οι κοινωνίες, οι λοιπές κοινωνίες της Αμερικής, της Ευρώπης, της Ασίας, της Αυστραλίας, παντού, πώς θα μπορέσουν να κινηθούν πάνω σε κάποια ηθικά μοτίβα, όταν ο πρώτος πλέον άνθρωπος, ο αρχηγός πλέον των ανθρώπων επί της γης, ο κύριος Κλίντον, ο πρόεδρος της Αμερικής, έχει να παρουσιάσει αυτό το παρελθόν. Φίλοι και φίλες, ίσως φτάνοντας το 2000, 2000 ολόκληρα χρόνια που από τη γέννηση του Χριστού, αλλά και κάποιες άλλες χιλιάδες χρόνια προς τα πίσω, όπου το αρχαίο ελληνικό πνεύμα δάμαζε τα πάθη και δημιουργούσε δρόμους μεγαλοσύνης για το μέλλον και για τα βήματα του ανθρώπου. Ίσως τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, επαναλαμβάνω, ίσως τώρα, το 2000, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
να φαίνεται η φτώχεια του ανθρώπου, η ψυχική φτώχεια του ανθρώπου, να φαίνεται πόσο έχει επικρατήσει ο ηλισμός στη ζωή μας, πόσο έχει επικρατήσει ο ευδαιμονισμός και πόσο στην άκρη μπαίνουν εκείνες οι αξίες, εκείνες οι πνευματικές αξίες και εκείνα τα κινήματα τα οποία αγωνίζονται για το πνεύμα του ανθρώπου, για την καθαρή ελευθερία του ανθρώπου, για τη μεγαλοσύνη του ανθρώπου και για τις αρετές του ανθρώπου. Θέμα αυτοκαταστροφής, θέμα και πρόβλημα για τον σύγχρονο σημερινό άνθρωπο που σε λίγους μήνες θα μπει στο 2000, 2000 χρόνια από τη γέννηση εκείνου που δίδαξε την ευπρέπεια, το ήθος και τη μεγαλοσύνη και κάποιες άλλες χιλιάδες χρόνια πριν από τους αρχαίους Έλληνες αλλά και από άλλους επιφανείς λαούς οι οποίοι και αυτοί εδίδαξαν την αρετή. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος του 2000 να ζήσει με αυτές τις παρακαταθήκες, να βαδίσει με αυτές τις παρακαταθήκες και με αυτά τα πρότυπα? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν οι λαοί να έχουν τέτοιους οδηγούς, να έχουν τέτοιους μπροστάριδες, να έχουν τέτοιους αρχηγούς με τέτοια παραδείγματα ανηθικότητος, βρωμιάς, με παραδείγματα τα οποία δεν ακουμπάνε σε καμία αξιοπρέπεια, σε καμία ευπρέπεια, με παραδείγματα τα οποία διαλύουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Ποιος μπορεί να απαντήσει? Και μέσα σε μια εποχή όπου όλα αναποδογυρίζονται, μέσα σε μια εποχή που ο άνθρωπος ύλη τρέχει μπροστά, που ο άνθρωπος κατάφερε τα πάντα, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να καταφέρει με τέτοια πρότυπα να κάνει μια εσωτερική στροφή και να σώσει τον εαυτό του. Φίλοι και φίλες, δέχομαι τον τελευταίο καιρό πολλά τηλεφωνήματα, το ομολογώ, το καταθέτω, γιατί τα έχω πει και άλλες φορές, χτυπάω το μακαριότατο, το χτυπάω εντός εισαγωγικών. Έχω πει πολλές φορές, το παραλαμβάνω και απόψε, δεν έχω τίποτα με τον Χριστόδουλο. Απεναντίας τον σέβομαι, συμπαθώ το έργο του όταν είναι θετικό, συμπαθώ τους δρόμους του όταν είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να είναι. Διαφώνησα και διαφωνώ σε κάποιες πράξεις του ή παραλήψεις του, οι οποίες δεν αντέχουν μέσα στα όρια και των παραδόσεων και της Ορθοδοξίας. Και δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε πολλά, είναι σε κάποια πολύ συζητημένα θέματα, όπως είναι, χωρίς να παίρνω θέση πολιτική, γιατί δεν είναι πολιτική, το Νίκας της Βασιλεύση με το Νίκας της Ευσεβέση, άλλο μέσα στην Εκκλησία, άλλο έξω από την Εκκλησία και ανάλογα με την εκτίμηση του ιερέα ή του αρχιμαντρίτη ή του δεσπότη. Να αναφερθώ ακόμη και στην προχθεσινή ημερίδα για την καύση των νεκρών. Δεν μπαίνουν, φίλοι και φίλες, τα θέματα της Ορθοδοξίας, τα λελειμμένα θέματα της Ορθοδοξίας, και δεν είναι μόνο παραδόσεις, δεν είναι παράδοσης η νεκρόσιμος ακολουθία, είναι η νεκρόσιμη ακολουθία η οποία λέει από χώμα βγήκες και σε χώμα θα καταλήξεις. Δεν είναι παράδοση η νεκρόσιμη ακολουθία με τα όσα λέει,
αλλά και με τα όσα, αν θέλετε να πούμε, μας εγκατέλειψαν οι παραδόσεις μέχρι σήμερα. Και θέτουμε το θέμα εις ανάλυση εις το ξενοδοχείο Κάραβελ, και μάλιστα υπό την αιγίδα, όπως ελέγχθη και όπως ευχαρίστησε ο Αρχιεπίσκοπος, της Ιντερ Αμέρικαν. Και αναρωτήθηκα, όταν άκουσα ότι η Ιντερ Αμέρικαν προσέφερε το ποσό, ίσως των 500, των 800, του ενός εκατομμυρίου αν θέλετε, για να οργανωθεί μια ανανοικιαστή αίθουσα, να τοποθετούν τα μικρόφωνα, να πάνε κάποια ποτήρια νερό και κάποιες πορτοκαλάδες. 1 εκατομμύριο. Δεν είχε η Εκκλησία να βάλει αυτό το 1 εκατομμύριο και έπρεπε να προσφύγει εις την Ιντερ Αμέρικαν? Φίλος μου αγαπητός είναι ο Δημήτρης ο Κοντομινάς. Ξεχωριστά αγαπητός, επαναλαμβάνω. Και δεν νομίζω ότι θα ήθελε και αυτός να ανακατεύεται έτσι το όνομά του, όταν γνωρίζει καλά ο Αρχιεπίσκοπος ότι κατ' επανάληψη διάφορες στήλες των εφημερίδων τον έχουν γράψει δεσπότη της Ιντερ Αμέρικαν, δεσπότη του Λούλη, δεσπότη κάποιων ισχυρών του τόπου, δεσπότη ότι πηγαίνει σε τραπεζώματα των επιφανών και των μεγάλων. Δεν έπρεπε να φυλάγεται, αλλά αφήνω αυτό το θέμα. Ξαναγυρίζω και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν να τίθενται θέματα της Ορθοδοξίας? Λοιπόν, αύριο το πρωί, εφόσον ετέθη θέμα της κάψης των νεκρών, να ακουστούν οι γνώμες, γνώμες οι οποίες ήταν περιττές, και μάλιστα όταν γίνονται και από ανθρώπους, από έναν καθηγητή ο οποίος, πανεπιστημίου, ο οποίος είναι βεβλημένος, ο οποίος έχει χτυπηθεί άγρια από κάποιες πράξεις του γύρω από την αγιοποίηση ενός νεαρού γιατρού. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνουμε και να κάνουμε ημερίδα? Λοιπόν, αύριο το πρωί θα πρέπει να γίνει ημερίδα και για άλλα θέματα της Ορθοδοξίας. Για άλλα θέματα της Ορθοδοξίας. Γιατί να μην γίνει? Να γίνει και για τη Θεία Μετάληψη. Παράδοση την έχει φέρει. Παράδοση την έχει φέρει. Η οποία ξεκίνησε από το μυστικό δείπνο. Να γίνει η μερίδα, εάν πρέπει να μας βαφτίσουν στην Κολυμπήθρα ή να μας ρίχνουν όπως οι Καθολικοί κάποιο μύρο και να τελειώνει. Ή δεν ξέρω κάποιες άλλες καταστάσεις. Φταίω εγώ λοιπόν γύρω από αυτό το θέμα, όταν κάνω μια κριτική, όταν τα είπα και στον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο μέσα ή στην Αρχιεπισκοπή και έδειχνε ότι καταλάβαινε κάποια πράγματα? Τι ήρθε να κάνει ο Αρχιεπίσκοπος? Ήρθε να απλοποιήσει τα πράγματα. Ήρθε να απλοποιήσει τα πράγματα. Αυτός έπρεπε να ήταν ο ρόλος του. Να πλησιάσουν βεβαίως τα παιδιά στην Εκκλησία, να πλησιάσει ο κόσμος στην Εκκλησία, αλλά απλοποιημένα. Δεν μπορώ να βλέπω, και αυτό δεν είναι προσωπική μου εκτίμηση, είναι του κόσμου έξω. Είναι ο κόσμος ο οποίος μιλάει, φίλοι και φίλες. Δεν μπορεί ο Μακαριότατος να έχει κάνει, πάμε για ένα χρόνο περίπου, τον Απρίλιο μήνα, να έχει κάνει 150-200 εμφανίσεις και να αλλάζει κάθε τόσο στολές, εγκόλπια, μήτρες και πατερίτσες. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Ζητάμε απλότητα από τη μια μεριά, θέλει να κάνει βήματα να φέρει τα παιδιά στην Εκκλησία, να απλουστεύσει τα πράγματα. Από τη μία μεριά ζητάει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε και την λειτουργία διαφορετικά. Δηλαδή να απλοποιήσουμε τη λειτουργία, να την κάνουμε πιο κοντή, πιο λίγη. Το θυμάστε αυτό. Και από την άλλη, οι φορεσές, οι λαμπροφορεμένες φορεσές, το χρυσάφι, οι μήτρες, οι πατερίτσες, τα πάντα παραμένουν. Δηλαδή πώς το θέλουμε το θέμα? Πώς το θέλουμε το θέμα? Φταίω και εγώ σε αυτό? Και τολμάει ο Αρχιεπίσκοπος να μου γράψει ένα γράμμα και να μου λέει ότι υπάρχει διοτέλεια. Ποια είναι διοτέλεια, Μακαριότατε? Εγώ είμαι διοτελής? Εγώ δεν πέρασα από την αυλή σας ποτέ.
Εσείς μέχρι πρότινος μου γράφατε Γρηγόρη μου και Γρηγόρη μου, Γρηγόρη μου και Γρηγόρη μου, Γρηγόρη μου και Γρηγόρη μου. Σας ζήτησα τίποτα, μου δώσατε τίποτα. Ήρθα στην αυλή σας, σας ζήτησα κανένα ρουσφέτη, σας ζήτησα να χειροτονήσετε κανένα παπά, κανένα διάκο. Όχι. Εγώ σας είπα ότι θα γράφω την αλήθεια. Και το είχατε αποδεχτεί. Πού λοιπόν υπάρχει η διαφορά μας? Η διαφορά μας υπάρχει στο ότι εσείς δυστυχώς δεν καταλάβατε το νόημα αυτής της εποχής και το νόημα της αναδειξεώς σας σε προκαθήμενο της Εκκλησίας, σε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Διότι αν το είχατε καταλάβει, και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή μου τη διαπίστωση, η συμπεριφορά σας θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Και για τις αποφασίες σας να κάνετε νέα Μητρόπολη, νέα Μητρόπολη. Και από την άλλη μεριά υπάρχει αυτό το άγχος της ζωής, υπάρχει αυτό το άγχος του κόσμου στο οικονομικό, και εσείς λέτε να πάνε να χτίσετε μια νέα εκκλησία απέναντι της εκκλησίας η οποία υπάρχει αυτή της ο Μητροπολιτικός Ναός, ο οποίος και δόξες γνώρισε και ιστορία έχει και επαρκής είναι και σε καλό σημείο είναι και τα πάντα. Και εγώ φταίω και σε αυτό? Και το βήμα που σας τα έγραψε ο αγαπητός σας κύριος Ψυχάρης, ο εκλεκτός σας κύριος Ψυχάρης, φταίει και το βήμα? Και εξαπολύσατε ένα πρωί, μακαριότατε, εξαπολύσατε μύδρους εναντίον μου, να βγαίνει και ο ορθόδοξος τύπος και να λέει ο συκοφάντης ο Μιχαλόπουλος. Τι συκοφάντης είναι ο Μιχαλόπουλος, μακαριότατε? Και μπορώ να πω, ευγνωμονώ την ασθένεια του κύριου Μπαντουβά που έτυχε να κάνω αυτό το μονόλογο σε επάρκεια ώρας, γιατί τα σχόλιά μου είναι περίπου ένα δεκάλεπτο και δεν μπορώ να αναπτύξω το θέμα μέσα σε ένα δεκάλεπτο το θέμα που θέλω. Τώρα έχω το χρονικό το μεγάλο περιθώριο. Γιατί είμαι συκοφάντης, μακαριότατε? Γιατί είμαι για τον ορθόδοξο τύπο συκοφάντης για το πρόσωπό σας? Ο ορθόδοξος τύπος, μακαριότατε, μέχρι πρότινος σας έγραφε Μιχεπεβάτη. Σας έγραφε ο Δημητριάδος εντός εισαγωγικών. Σας είχε αλλάξει κατά το κοινός λεγόμενον λαϊκά τα φώτα. Και σε εσάς και στον Άγιο Πειραιός και στον Άγιο Καλαβρίτων. Αιγιαλίας. Αυτός, αυτή η εφημερίδα σας έγραφε τα όσα σας έγραφε. Και ήλεγξα εγώ αυτή την εφημερίδα γιατί έφυγε ο Κατσιρούλης. Βεβαίως. 5 χρόνια ο Νικόδημος ο Κατσιρούλης, ο Μητροπολίτης Αττικής, ο νόμιμος Μητροπολίτης Αττικής, ήταν αρθογράφος. Εκατοντάδες τα άθρα, εκατοντάδες τα σημειώματα. Και ένα πρωί ο ορθόδοξος τύπος του έγραψε ότι, δεσπότη μου, σεβασμιότατε, μέχρι εδώ. Ή θα χαμηλώσεις τους τόνους, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην εκκλησία, ή θα φύγεις. Και έφυγε. Και έφυγε. Δεν του είπανε τράβα έξω, αλλά μπορεί να πεις το ποτήρι είναι μισό γεμάτο και να πεις το ποτήρι είναι μισό άδειο και να πεις το ίδιο πράγμα. Και έφυγε. Και τον κόψανε και από την εκκλησία που έχει ο ορθόδοξος τύπος, που λειτουργεί και που λειτουργούσε. Κόπηκε και από εκεί. Και έρχομαι και ρωτάω τον ορθόδοξο τύπο, γιατί κόπηκε ο Κατσιρούλης? Εσείς τι ήταν εκείνο το οποίο σας έκανε να αλλάξετε και από μιχεπιβάτης ιδιότητα, την οποία δεν αφαιρεί, δεν γίνεται διακριτικής? Εγώ μπορώ να κριτικάρω και να του πω, άκουσε μακαριότατε, φορά σήμερα άλλα εγκόλπια. Είναι θέμα κριτική. Ο μιχεπιβάτης είναι μια κατάσταση. Ο Δημητριάδος εντός εισαγωγικών είναι μια κατάσταση. Το 1974 ή το 1975 έχω όλες τις εφημερίδες τις οποίες θα δημοσιεύσω, διότι εκάλεσα τον ορθόδοξο τύπο να μου ζητήσει συγγνώμη. Και αν δεν θέλει να τον φέρω σε δύσκολη θέση, να μην μου ζητήσει συγγνώμη, διότι δεν με φτάνε, δεν είμαι από αυτούς που μου ζητάνε συγγνώμη. Απλώς να γράψουν ότι εκ παραδρομής, διότι εγώ δεν αφήνω στην ζωή μου και στην παρακαταθήκη μου τη λέξη συκοφάντης. Και όπως είπα,
θα έχει συνέχεια δια των κειμένων του ο Ορθόδοξος τύπος, πέραν των ποινικών καταστάσεων. Διότι έχει πάρει εντολή νομική μας υπηρεσία να το υποβάλουμε μήνυση. Και αγωγή φυσικά. Να μας αποδείξει γιατί είμαστε συκοφάντες του Αρχιεπισκόπου. Τι είπαμε εμείς. Εμείς ρωτήσαμε για τον Κατζηρούλη, γιατί κόπηκε, και ρωτάμε εσείς τι άλλαξε από μιχεπιβάτης, ιδιώτα βαριά, βαριά εναντίον και ορισμός βαρύς εναντίον του σημερινού Αρχιεπισκόπου, μιχεπιβάτης και άλλα πολλά τα οποία από το 74-75 του κοπανάγανε στον Ορθόδοξο τύπο, το πως φύγαν από τα μετέωρα, το τι έγινε μετέπειτα, τι έγινε με την Τρόικα, τι έγινε με εκείνο, τι έγινε με τ' άλλο. Ο Ορθόδοξος τύπος, θα διαβάσετε την Παρασκευή στους νέους ανθρώπους, τραγικά πράγματα που του έχουν γράψει. Τραγικά πράγματα του έχουν γράψει. Έχουν φιλοξενήσει άθρα εναντίον του Χριστόδουλου, του σημερινού Αρχιεπισκόπου, στον Ορθόδοξο τύπο, τραγικά, τα οποία δεν έχει φανταστεί κανείς ότι μπορούσαν να δημοσιευτούν για έναν ιερωμένο. Και έρχονται σε μένα να με πούνε συκοφάντη, και είπα σήμερα σε άνθρωπο του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος με πήρε, ότι αν αγαπούσατε τον Αρχιεπίσκοπο θα είχατε ήδη υποδείξει στον Ορθόδοξο τύπο να σταματήσει αυτή του είδους την τακτική, διότι αμυνόμενος ομιλών προς τον Ορθόδοξο τύπο θα φέρει σε φως βαρύτατα πράγματα, βαρύτατα δημοσιεύματα, βαρύτατες γραφές, οι οποίες έχουν γραφεί για τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο από τους ανθρώπους του Ορθοδόξου τύπου. Και έρχομαι στο θέμα Κατζηρούλης. Μακαριότατε, εγώ το είπα και σε μια άλλη εκπομπή, τον Νικόδημο Κατζηρούλη τον ξέρω, τον έχω δει 3-4 φορές τελευταία, μάλλον συγκεκριμένα σε 2 εκπομπές εδώ που έχει έρθει και άλλη μία που έχω πάει στο μοναστήρι του και άλλη μία στην Κηφισά, 4 φορές όταν ήταν εκεί επίσκοπος. Αντίδωρο από το χέρι του δεν έχω πάρει, με όλες τις προεκτάσεις, μακαριότατε, με όλες τις προεκτάσεις. Και σας λέω εγώ ότι ο Κατζηρούλης και ο Θεσσαλιώτιδος, ο Κωνσταντίνος, και ο Αποθανών Άγιος Μητροπολίτης Λαρίσης Θεολόγος ήταν οι τρεις τελευταίοι εναπομείναντες αδικηθέντες. Ο Θεολόγος πέθανε, η Σεραφημική Εκκλησία κυνήγησε τότε τους δεσποτάδες που είχαν πάει στην κηδεία του, πράξεις δηλαδή φοβερές, φοβερές και ακατονόμαστες, άρχισαν τα επιτήμια της ακοινωνισίας, άρχισαν διάφορες καταστάσεις, και το ερώτημα είναι, ναι ή όχι, εσείς μακαριότατε είχατε υποσχεθεί με έντιμο τρόπο ότι θα φέρετε το θέμα των δύο Μητροπολιτών στην Ιεραρχία, στην Ιερά Σύνοδο και θα λυθεί ευνοϊκά? Όμως, μακαριότατε, με διάφορα σαλίμια το πήγατε στην Ιεραρχία, γνωρίζοντας βέβαια ότι εκεί δεν θα υπήρχε δικαίωση για τον Κατζηρούλη, για τον Νικόδημο Κατζηρούλη και για τον Θεσσαλιώτιδο, τον Κωνσταντίνο. Αν πείτε, δεν τους ήθελε η ιεραρχία. Σαφώς δεν τους ήθελε η ιεραρχία. Ένα μεγάλο μέρος ιεραρχίας. Σαφέστατα δεν τους ήθελε η ιεραρχία. Σαφέστατα δεν τους ήθελε η ιεραρχία. Μακαριότατε. Μα πώς να τους θέλει? Είναι δυνατόν από τους περισσότερους εκεί πέρα μητροπολιτάδες, ρασοφόρους που φοράνε τυχαία το ράσο γιατί μερικοί δεν μπορούν να φορέσουν φουστάνι, είναι δυνατόν να θελήσουν ανάμεσά τους το ανάστημα και την κριτική και το ήθος του Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνου
και του Αττικής Νικόδημου. Είναι δυνατόν? Θα μπορούσαν να αντέξουν πράξεις της ιεραρχίας και αποφάσεις της ιεραρχίας με την κριτική του Νικόδημου μέσα και με του Θεσσαλιώτιδος του Κωνσταντίνου, που δεν μπορείς να τους αγγίξεις τρίχα της κεφαλής τους στο θέμα της ηθικής, στο θέμα της φτώχειας και στο θέμα της εντιμότητος και της πίστης, της πίστης και του φόβου του Θεού? Είναι δυνατόν? Όταν τα είδαμε αυτά με το δικαστήριο του Ζακύνθου, όταν είδαμε αυτές τις οπισθοχωρήσεις των ανθρώπων, όταν γνωρίζουμε τον βίο και την πολιτεία αρκετών Μητροπολιτάδων, είτε έτσι είτε αλλιώς, όταν γνωρίζουμε τα πλούτη τους, όταν γνωρίζουμε το βιός τους, για πηγαίνετε να δείτε πως ζει ο Κωνσταντίνος. Για πηγαίνετε να δείτε. Γιατί πηγαίνετε να δείτε εδώ στο μοναστήρι, μοναστήρι εντός εισαγωγικών, τρία δωμάτια εκεί πέρα, πως ζει ο Νικόδημος. Για πηγαίνετε να δείτε. Ένα δωμάτιο, βιβλιοθήκη, γραφείο, κουζίνα. Για πηγαίνετε να δείτε. Άντεχαν οι αδελφοί εν Χριστώ μεταξύ σας έτσι, δεν λεγόσαστε? Τον Νικόδημο και τον Κωνσταντίνο, σε καλό σας. Άντεχαν παλαιότερα το ήθος θεολόγου, όταν στην Διαθήκη του βρεθήκανε 56 δραχμές και ο άνθρωπος ζούσε τώρα τα τελευταία χρόνια και δεν ήξερε πόσο έχει η εφημερίδα και έφερε το μισθό του, να έπαιρνε το μισθό του και τον έδινε στο μοναστήρι όπου και εκείνο ο τάφος του? Είναι δυνατόν λοιπόν να άντεχαν στην ιεραρχία, ενώ στη σύνοδο, στην Ιερά Σύνοδο, ελεγχόμενοι πλήρως από εσάς, ελεγχόμενοι πλήρως από εσάς, μπορούσε να υπήρξε, να υπάρξει μια αποκατάσταση και βέβαια και να τελειώσει και αυτή η ακοινωνισία, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι, εγώ λαϊκά να το πω, μια καταλαβίστικη αρλούμπα, αρλούμπα τελείως της σεραφημικής καταστάσεως και όλων των τότε γεγονότων, όπως βεβαίως δεν μας είπε βέβαια και ο Ορθόδοξος τύπος, ο οποίος σταμάτησε στο θέμα της ακοινωνισίας, ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει διότι υπήρχε ακοινωνισία και θα υπήρχε μια αντιπολίτευση και σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος και άρες μάρες κουκουνάρες και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν μας είπε τι θα σκέφτεται να κάνει και με τον εξαίρετο, το μεγάλο Έλληνα θεολόγο. Καταλαβαίνετε ποιο μιλάω. Όπου δέχτηκε αφορισμό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τι θα γίνει με αυτόν? Θα τον κόψουν και αυτόν? Θα κοπεί και αυτός? Μα καλύτερα ότι εγώ δεν έχω τίποτα μαζί σας. Εσείς μπορεί να έχετε πρόβλημά σας και δικαίωμά σας. Εσείς μου είπατε ότι σας αδικώ. Πέστε μου σε όλα αυτά αν σας αδικώ. Και εσείς ο επαναστάτης, ο επαναστάτης στον χώρο της Εκκλησίας, έτσι θέλετε να εμφανίζεστε? Επαναστάτη άλλωστε είπατε, αναρχικό και το Χριστό. Εσείς λοιπόν ο επαναστάτης, με αιτίες με Εκκλησία. Με αιτίες. Πέστε μου, δέχεστε να είναι εις των χώρων, εις το επίπεδο της ακοινωνισίας ο Νικόδημος Κατζηρούλης και ο Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνος? Σας πάει η καρδιά σας και σας πάει η καρδιά σας, μακαριότατε, να έχετε στον αγώνα σας αυτή τη στιγμή υπερασπιστή, συνήγορο
τον ορθόδοξο τύπο, ο οποίος μέχρι πρότινος σας έλεγε μη είχε επιβάτη και σας έγραφε ως Μητροπολίτη Δημητριάδος εντός εισαγωγικών, και αφού μακαριότατε εγώ σας αδικώ, δηλαδή απιστώσατε ότι οι κύριοι αυτοί αδικούν εμένανε λέγοντάς με συκοφάντη, ναι ή όχι, και τι κάνατε μακαριότατε? Βέβαια, άνθρωποι του περιβαλλοντός σας, κοντινοί σας, οι οποίοι δεν ξέρω αν με παίρνουν κρυφά ή φανερά από σας, μου λένε ότι έχω δίκιο. Εγώ δεν επεδίωξα να έχω δίκιο ή άδικο. Δεν, και εγώ δεν κάνω πόλεμο. Εγώ απλές διαπιστώσεις κάνω. Και επαναλαμβάνω ότι στα χρόνια αυτά τα οποία πορεύτηκα, στα 45 χρόνια της δημοσιογραφίας, όπως ήταν και η γραφή στο βραβείο Μπότσι, για το οποίο έλαβα πριν από 2 μήνες, για την επί 45 χρόνια παρουσία μου στην δημοσιογραφία, την έντονη παρουσία μου, την ηθική παρουσία μου, δεν δέχομαι την φράση, την λέξη συκοφάντης. Και εσείς, ο οποίος γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η λέξη για έναν δημοσιογράφο και για έναν επιστήμονα, η σταδισμάς του βίου του, η σταδισμάς της καριέρας του, έπρεπε να είχατε λάβει μια πρωτοβουλία να κλείσετε τα στόματα αυτών των κυρίων, διότι στο όνομά σας ελέγχθη αυτή η λέξη. Στο όνομά σας έγινε αυτό το ρεπορτάζ. Στο όνομά σας με συκοφαντούν, διότι φάνηκε και από την επιστολή την οποία μου στείλατε ότι υπάρχει και Θεός, Μιχαλόπλε, και όλα αυτά είναι ιδιωτελή. Ποια είναι ιδιωτελή, μακαριότατε? Ποια είναι ιδιωτελή? Οι καταγγελίες για την αλλαγή των στολών σας, οι καταγγελίες για τα 4 αυτοκίνητα τα οποία σας έβγαλε ο επενδυτής ότι έχετε, 4 αυτοκίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα. Κάνατε απάντηση στον επενδυτή? Γράψατε? Μιλήσατε? Καταγγελίες είναι όταν παρετήθη ο Ιωαννίνων διότι θελήσατε να πατρονάρετε κάποιον ο οποίος φτιάχνει εγκόλπια και άλλα εκκλησιαστικά είδη, να πάει να πάρει προκαταβολή από το ταμείο της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Αρχιεπισκοπής χωρίς παραστατικά. Καταγγελία είναι, μακαριότατε, καταγγελία είναι δόλια όταν τα δις τα οποία υπηξερέθησαν από τα ταμεία της Εκκλησίας μετατράπησαν μέσα σε ένα βράδυ σε αγκαλιές και φιλιά για να ξεχαστούμε μεταξύ μας, και έγινε τόσο στόρυβος. Καταγγελίες ψευδείς και ιδιωτελείς είναι το νίκας της βασιλεύσης μέσα και νίκας της ευσεβέσης έξω. Καταγγελίες είναι η αλλαγή σε πολλά βιβλία τα οποία τυπώνονται τώρα και αφαιρούνται η λέξη βασιλεύς, λες και αναφερόμαστε στον έκπτωτο Κωνσταντίνο ή στον βασιλέα του Βελγίου της Αγγλίας. Καταγγελίες είναι όλα αυτά? Καταγγελίες είναι ότι φτάξατε μέχρι να αλλάξετε και τα τροπάρια, και αντί το νίκας της βασιλεύσης να πούμε το εν Ιορδάνη βαφτιζωμένο στα εγγένεια, στην έναρξη της νέας βουλής, της νέας περίοδου της βουλής. Για πέστε μου λοιπόν, μακαριότατε, πέστε μου, είναι όλα ψέματα?
Είναι όλα αποκύματα φαντασίας. Για πέστε μου, μακαριότατε. Ψέματα είναι ότι δέχεστε χωρίς ποτέ να έχετε επέμβει, να έχετε πει σταματήστε, είναι λάθος αυτό που κάνετε, και να μεταδοθεί παντού, γιατί όλες σας οι λειτουργίες, η πολιτεία αυτή μια και συνηθίζεται και μητσοτακίζεται και καραμαλίζεται και συνηθίζεται όλα, και καλά κάνετε, προκαθήμενος της ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας είστε με όλους, και καλά κάνετε. Και οι λειτουργίες, όπου παρίσταστε, όπου λειτουργείτε, όπου είστε εκεί ως αρχιερεύς, μεταδίδονται πάντοτε από τα κρατικά καράλια. Και να πείτε μια φορά, σταματήστε, είναι λάθος αυτό. Δεν χειροκροτούν μέσα στην εκκλησία. Δεν λένε ζήτω μέσα στην εκκλησία. Το κάνατε ποτέ? Όχι, μακαριότατε. Σας αρέσουν τα ζήτω, μακαριότατε. Σας αρέσουν τα ζήτω, μακαριότατε. Σας αρέσουν. Σας αρέσουν τα ζήτω, όπως σας αρέσουν τα ωραία δείπνα στα μεγάλα σπίτια της Αθήνας, στα πολυτελή σπίτια, με τις εκεί ωραίες κυρίες καλεσμένες, με τα ντεκολτέ, με τις ηθοποιίνες, με τα σημαίνια μαχαιροπύρουνα. Αν δεν χτυπήσατε μια πόρτα να πάτε σε μια συνοικία εδώ, να έρθετε εδώ στο Νέο Κόσμο, στην Καλλιθέα, στο Κουκάκι, και να χτυπήσετε το κουδούνι, καλημέρα σας, πως είστε, ο αρχιεπίσκοπος είμαι, σας ξέρουν άλλωστε. Έχετε γίνει βεντέτα. Τώρα λίγο κόπασε λίγο το θέμα της φωτογραφίας σας λόγω τσαλάν. Τι κάνετε, πως είστε, πως περνάτε? Μην ταράζεστε, καθίστε εδώ. Τι φαγητό έχετε σήμερα? Θα σας πούνε σουπιές, γιατί εκεί θα νηστεύουνε. Δεν θα έχουν ίσως τις λαμπρότητες της τραπέζης που απολαμβάνεται σε κάποια μεγάλα σπίτια, με αστακούς, με γαρίδες ποικιλόμορφα φτιαγμένες, με φρέσκα λαχανικά, με άλλες ιστορίες, με φρούτα εξωτικά. Πήγατε ποτέ? Πήγατε ποτέ, σας ερωτώ. Απλοποίηση ήθελε ο κόσμος. Απλοποίηση και πίστη. Αφήστε, μακαριότατε, τον κόσμο να πιστεύει. Αφήστε τον να πιστεύει όπως παρέλαβε αυτή την πίστη. Αφήστε τα παιδιά να ζουν με τα όνειρα εκείνα ότι πρέπει να πηγαίνουν στην εκκλησά καθαρά, με καινούργιες κάλτσες, αλλαγμένα, όπως λέγανε οι μανάδες μας και οι γιαγιάδες μας. Αφήστε τα ανοίγματα, ελάτε και με τα μπλουτζίν, ελάτε και με τα σκουλαρίκια, ελάτε και με τις βρωμιές σας, ελάτε και με οτιδήποτε, και τη λυγδιασμένη. Όχι. Η εκκλησία είναι κάτι το άλλο. Δέχεται τους πάντες, αλλά με έναν μεγάλον όρο, να σέβονται την εκκλησία. Και αφήστε τις παραδόσεις, μακαριότατε, να κινούνται μέσα στα πλαίσια, όπως έχουν κινηθεί χιλιάδες χρόνια τώρα, όπως κινηθήκανε από το παραμύθι της γιαγιάς και από του παππού το παραμύθι, όπως κινηθήκανε μέσα σε ένα μύθο. Και μην ξεχνάμε εκείνη την περίφημη φράση: τι είναι πιο αληθινό και από την αλήθεια, παιδί μου, το παραμύθι. Μακαριότατε, αφήστε τα όνειρα για ανοίγματα. Δεν κάνει ανοίγματα πουθενά η Ορθοδοξία. Δεν μπορεί να κάνει ανοίγματα η πίστη. Η πίστη θα συνεχίσει να υπάρχει στον τόπο όπως υπήρχε. Δεν πρόκειται να την αλλάξετε εσείς. Είναι μικρό το αναστημά σας και το δικό σας και των όποιων άλλων τολμήσουν να την αλλάξουν. Η ροή της πίστεως θα είναι όπως υπάρχει εδώ εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Αυτό τον δρόμο είστε υποχρεωμένος να ακολουθήσετε. Και σε αυτό τον δρόμο, μακαριότατε, εμείς ό,τι μας ζητήσετε θα το κάνουμε.
Θέλετε να μας ζητήσετε να πάμε αυτή τη στιγμή για το όνομα του Χριστού και για το όνομα του Ράσου να πάμε στη Βοσνία με τα πόδια? Θα πάμε, αλλά να ξέρουμε ότι πίσω μας ανεμίζει το Ράσο. Δεν ανεμίζουν ούτε τα χρυσά εγκόλπια, ούτε οι αλλαγές των αρχαιρετικών στολών, ούτε τα πλούσια γεύματα, ούτε τα τέσσερα αυτοκίνητα. Ιησούς Χριστός και Αυτός εσταυρωμένος. Σε 3 εβδομάδες μπαίνει ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα επί πολλώνου, πάνω σε ένα φτωχό γαϊδούρι, περήφανος, αγέροχος και βέβαιος για αυτό που έρχεται, για το θάνατο, τη σταύρωση, την ατίμωση που προσπάθησαν να του κάνουν, αλλά και, και την Ανάσταση. Λοιπόν, εσείς, όλοι εσείς, θα επιμένετε στην πλουσιοπάροχη πλέον εμφάνιση και στην πλουσιοπάροχη ζωή και στα πλουσιοπάροχα βραδινά σε διάφορα μεγάλα σπίτια της Αθήνας. Ο λαός σας θέλει αρχιεπίσκοπο όλου του λαού, όλου του κόσμου. Χτυπήστε τις απλές πόρτες. Χτυπήστε τις πόρτες του λαού. Ο λαός σας στηρίζει. Η αριστοκρατία, οι γούνες, τα σινιέ, κουστούμια, έρχονται μόνο στον επιτάφιο για να φανούν να τους πάρει τηλεόραση ή σε κάποιες άλλες δοξολογίες. Ο λαός σας στηρίζει. Η γριά, η γυναίκα, αυτή προσεύχεται για όλους μας. Αυτή στηρίζει την πίστη, την πίστη του Χριστού την Αγία. Γεια σας. Γρηγόρης Μιχαλόπουλος.